Τι έχει? Στιγμιτίδες. Αυτό... Αυτά που βρήκες την προηγούμενη φορά. Προτένσεις. Έλα ρε. Είναι μικρά, μικρούτσικα είναι αυτά. Αλλά μπορούμε να βρούμε και λίγο πιο μεγάλο. Θα βγάλουμε κανένα. Βεβαίως. Είπα. Τελευταία μέσα πήγε. Τι δείξε. Ναι. Ποιο. Ένα θέμα. Κούπικα. Κούπικα. Ας θα βρούμε κανένα πιο καλό. Σύγκρος είπε πρατέσεις. Υγροκύβη ή λιμόνιος. Λιμόνιος. Βίντεο χαρακτηριστικών έκανα πριν από λίγες μέρες. Οπότε, οπότε μπορούμε να το βρούμε. Δεν θα τα ξαναπούμε πάλι. Ναι. Ωραία. Ναι. Θα μαζέψουμε μερικά. Πιο πάνω θα πρέπει να έχει άλλα. Α ναι, κόνικες είχαμε βρει με το στράτο κάπου. Ωραίες οι υγροκύβες. Βλέπω λίγο έθραυστες. Όταν τις βγάζεις. Πολύ όμορφες. Όμορφα μανιταράκια. Αυτή είναι μεγαλούτσικη. Ε, δες τι όμορφη. Εμφανίζονται πάντα σε λιβάδια. Μουσκοτόπια, να και έχει κι άλλη. Πάρε στράτο. Σε χορτώδεις θέσεις, τα οποία αναπτύσσονται σαν προφητικά. Α, ναι. Και τι έχει κάτω, ρίζες δηλαδή, ξύλα. Συμβιώνει με τα χορτά. Αλλά σαν προφητικά όμως. Σαν προφητικά, ε. Ναι. Ωστε. Πολύ όμορφο. Είχε ένα πολύ ωραίο μικράκι. Θα το δοκιμάσουμε, θα το δοκιμάσουμε και αυτά. Ωραία. Λοιπόν, ένα μανιτάρι βρήκαμε τώρα για να το... Γιατί πλένουμε τα μανιτάρια του δάσους, γιατί, γιατί Δημήτρη, γιατί βρίσκονται σε βιότοπο τέτοιο, παρακαλώ μην ξανακούσω να πούνε μην πλύνετε, είναι αναλόγως στην περίπτωση. Λοιπόν, μια πολύ όμορφη υγροκύβη ακόμα, εντυπωσιακή. Και εδώ μεγάλα κομμάτια, Δημήτρη, ωραία, πάρα πολύ όμορφα. Είπες άκρες δασών. Εδώ παρατηρούμε πως το είδος κάνει πυλιοδερμίδα υγροφανές. Δηλαδή? Μέχρι ένα σημείο γίνεται άλλο χρώμα. Έλα ρε. Σαν παχνώδης δηλαδή και πέρα γίνεται διαφορετικό χρώμα. Και πάντα στο κέντρο γίνεται πιο σκούρο με σχετικά αμβλή ύβο. Τα αραιά καλά ανεπτυγμένα, κατερχόμενα, εφαπτώμενα, διχαλωτά ελάσματα, τα οποία είναι λευκά, λευκοπά, κρέμ, κιτρινοπά, πορτοκάλο κρέμ, μερικές φορές. Πολλές αποχρώσεις. Το λευκοπό κρέμ, κιτρινοπό πόδι, συνήθως γίνεται γυριστό. Πανέμορφα. Ναι. Και σε άκρες δασών είπες, σε άκρες κυρίως, δασών, ορεινά λιβάδια. Κυρίως σε ορεινά, όχι, σε ορεινά λιβάδια. Ορεινά. Σε παιδινό λιβάδι το έχω βρει ποτέ. Και αναπτύσσεται όπως είπαμε σαν προφητικά. Μάλιστα, ωραία, πολύ ωραία. Εδώ, τώρα πάνω. Εδώ μέσα δες τι βρήκαμε. Δες τι κομμάτια έχει εδώ. Oh, αυτά είναι κομμάτια. Oh. Αυτά είναι κομμάτια, αυτά, κύριε μάλιστα. Δημήτρη. Ε. Αυτά μάλιστα. Δες. Όταν το βλέπεις έτσι μικρό που βρίσκαμε πριν, λες πόσο να μεγαλώνουν. Ε. Μεγαλώνουν μέχρι και 12 εκατοστά. Και όταν το βλέπεις μετά και σε πλήρη ανάπτυξη, κοίτα να δεις πώς γίνεται. Μέχρι δες στράτο. 12 εκατοστά μπορούν να γίνουν αυτά. Δες στράτο. Mm. Αλλά σε εξαιρετικά σπάνιες περιπτώσεις μπορούν να φτάσουν μέχρι και 15. Πολύ σπάνιο. Δες τι ωραία. Ναι. Έλα, στράτο τσίμπα ένα μεγάλο. Ωραία. Απολαυστικό, απολαυστικό μανιταροκυνήγι με τον ένα και μοναδικό Δημήτρη Μπόνο. Κάθε φορά, στράτο, τι βρίσκουμε? Άλλα είδη. Και κάτι διαφορετικό. Τι έχεις πάλι εκεί?
Έχει εδώ υγροκύβες. Δεν μου λες έτσι που ασπρίζουν κάποιες. Τι είναι αυτό, είναι οι... έχουν προσβληθεί έτσι. Ναι. Κρίμα. Κοίταξε εδώ. Πώς γίνονται πορτοκαλιά. Oh. Τα εράσματα τους μερικά βασιλιώματα. Mm-hmm. Πάρα πολύ. Όπως έχει. Η υγειοδερμία θα γίνεται έντονα πορτοκαλιά. Έως και κάθε πορτοκαλιά. Ανάλογα το μέρος που είναι. Ναι, το ενώδης πόδι. Έτσι. Κατά μήκος. Βέβαια το πόδι θα πρέπει να αφαιρείται. Ναι. Ναι, γιατί είναι κάπως σκληρό δηλαδή. Σκληρό. Όχι, σκληρό. Εδώ δεν σας πω. Φαγόσιμο είναι μόνο το... Βλέπεις αυτό εδώ που σε γίνει. Πόσο... Λευκοπό, λευκό κρέμ. Τα χρώματα είναι αυτό πάντα που έλεγες. Πάντα όμως στο κέντρο κάνει, γίνεται πιο σκούρο. Μάλιστα. Τα κατερχόμενα ελάσματα προς το πόδι. Αραιά εφαπτόμενα διχαλωτά. Διχαλωτά. Αραιά εφαπτόμενα διχαλωτά. Κατερχόμενα. Πολύ ωραία. Αυτό ήταν λοιπόν το Κουφόφιλους Παρατένσις, Κουφόφιλος ο Λιμόνιος, ένα μανιταράκι πολύ συμπαθητικό, πολύ όμορφο και αρκετά αγιαστικό. Το δοκίμασα, το έφαγα κάποια στιγμή. Παρακολουθείτε το κανάλι για να μαθαίνετε καινούργια είδη μανιταριών. Ευχαριστώ πολύ, κάντε εγγραφή, γεια σας.